τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Αθλητισμού, και η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. Για τρίτη συνεχή χρονιά διοργανώνεται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού με στόχο να αναδείξει τα πολλαπλά ωφέλη του αθλητισμού στη ψυχική και σωματική υγεία μικρών και μεγάλων. Πάρα πολλές εκδηλώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη την Κύπρο. Οργανώνουμε πανκύπρια τις μεγαλύτερες και πολυπληθέστερες δραστηριότητες. Μέσα από στοχευμένες δράσεις ενεργοποιούμε με τη συμβολή και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών μας τον μαθητικό πληθυσμό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, το βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, καθώς και μεγάλο αριθμό γονέων και κηδεμόνων. Η Εβδομάδα Αθλητισμού διεξάγεται ταυτόχρονα σε 35 χώρες της Ευρώπης. Στόχος είναι να δοθεί ευκαιρίες όσο το δυνατόν περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες να συμμετάσχουν στη φυσική δραστηριότητα. Οι 64 φορείς που συμμετέχουν εθελοντικά φέτος στην εκστρατεία αποτελούν ένα βασικό άξονα και την κινητήριο δύναμη αυτής της διοργάνωσης, με 148 δράσεις. Η γενοτομία είναι τα 11 αθλητικά χωριά που θα διοργανωθούν στα μεγαλύτερα αστικά και επαρχιακά κέντρα, κυρίως από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.